12 νέοι Έλληνες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν για ένα μήνα στην Ιαπωνία. Θα πάνε εκεί που κανένας Έλληνας δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά. Στο καλύτερο ιαπωνικό τηλεπαιχνίδι. Let's go! Με τα πιο τρελά, τα πιο πρωτότυπα, αλλά και τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του κόσμου. Θα πιεστούν περισσότερο από όσο φαντάζονται. Στο τέλος όμως, μόνο ένας θα κερδίσει τη δόξα και ένα πολυτελές αυτοκίνητο Mazda CX-7 αξία 40.000 ευρώ και θα γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα έχει το προνόμιο να λέει ότι είναι... Μικρή Japan! Μετά το ξεκίνημα του νέου έτους και εν μέσω της οικονομικής κρίσης που πλήττει όλο τον κόσμο, 12 νέοι Έλληνες αποφασίζουν να ξενιτευτούν και να αναζητήσουν την τύχη τους στη μακρινή Ιαπωνία. Και σας καλωσορίζω στη Ιαπωνία, Τόκιο. Ιαπωνέζε Τόκιο. Τέλος πάντων. Εύχομαι να είναι μια πολύ καλή ξεναγός για σας στο Τόκιο. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Θέλω να σας πω ότι εδώ ζουν 12 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή, όσοι ζουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε ολόκληρη την Ιαπωνία ζουν περίπου 127 εκατομμύρια άνθρωποι. Να μην ξεχνάτε ότι είναι μόνο ένα μικρό νησάκι. Λοιπόν, εδώ ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Αυτή η πόλη είναι γεμάτη εκπλήξεις. Αλλά αλήθεια, αυτό που μου αρέσει πιο πολύ, αυτό που την κάνει πιο ξεχωριστή, είναι η μοντέρνα κουλτούρα. Αλλά και οι παραδόσεις. Θα δείξω όλα.
Δεν έκανα τόσο ταξίδι, τζάμπα. Μετά από πτήση 18 ώρων, οι 12 Έλληνες προσγειώνονται στο Τόκιο και στο αεροδρόμιο Ναρίτα. Στις αφίξεις τους καλωσορίζει η Κουμίκο, η Ιαπωνέζα συνοδός τους. Παρά την κούραση, το ηθικό τους είναι ακμιότατο. Άλλωστε για αυτούς, η περιπέτεια του Big in Japan μόλις αρχίζει. Τίποτα δεν θυμίζει η Ελλάδα. Άλλα μεγέθη, άλλη ρυθμή και άλλος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Καταρχάς είναι πολύ περίεργο, πάμε ανάποδα, ρε εσύ. Α, ναι, είναι πάμε και ανάποδα. Ναι. Ένα νεκροταφείο. Έλα, είμαι η Βάσια Σημακοπούλου, είμαι από το Μαραθώνα και είμαι συνιδιοκτήτρια σε γραφείο τελετών. Θεωρώ ότι το επάγγελμά μου είναι ένα λειτουργήμα και ότι απλά έλειπε από την περιοχή μου κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό το έκανα, για να μην αναρωτιούνται κάποιοι για μια κοπέλα 25 χρονών πώς αποφάσισε να κάνει κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ δυνατός χαρακτήρας, στηρίζω πάρα πολύ δυνατά την άποψή μου. Αυτό που θέλω να κάνω οπωσδήποτε στην Ιαπωνία είναι να δοκιμάσω σούσι. Και είμαι περίεργη να δω και πώς το φτιάχνουν και τι γεύση έχει. Η μόνη λέξη που έχω μάθει στα Ιαπωνικά και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη είναι το Konnichiwa, το οποίο σημαίνει καλησπέρα. Μεσιόλαρε! Έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι έχω φτάσει στην Ιαπωνία, αλλά αργά ή γρήγορα πιστεύω θα δω πολλούς Ιαπωνέζους μαζί και θα το πάθω το σοκ. Κορίτσια, κανέναν όμορφο είδατε. Ονομάζομαι Αγγελική Γεωπρέ. Ασχολούμαι εδώ και 8 χρόνια με την οικογενειακή μας επιχείρηση, η οποία έχει να κάνει με την συσκευασία, την παραγωγή και την εξαγωγή σταφίδας, κορινθιακής και σουλτανίνας. Θέλω πολύ να δω πώς ζουν οι άνθρωποι οι Ιάπωνες σε ένα παραδοσιακό χωριό, πώς λειτουργεί το σπίτι τους, πώς τρώνε, πώς πίνουνε, τις συνήθειές τους, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μία φράση στα Ιαπωνικά που έμαθα πρόσφατα, γιατί έκανα την έρευνά μου, είναι «Konnichiwa, Αγγελική Ντες», που σημαίνει «Γεια σας, είμαι η Αγγελική». Θέλω πάρα πολύ να πάω στο Big in Japan, γιατί είναι ένα ταξίδι πρόκληση για μένα. Άλλωστε, αυτό το ταξίδι έχει ως σκοπό το παιχνίδι και εγώ θέλω πάρα πολύ να παίξω, γιατί πάντα αισθάνομαι ένα μικρό, μεγάλο παιδί. Η τσίκλα είναι πουλί. Σωστό! Question 11. Οι κύκλοπες είχαν τρία μάτια. Λάθος! Το Ασάν Τίρι είναι παπί μαγειρική. Το παπί μαγειρική. Το Ασαντήρι. Το Ασαντήρι. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν έχω δει ούτε ένα σκουπίδι στον δρόμο. Προσπαθώ από περιέργεια να βρω κάπου ένα σκουπίδι. Ψάχνω και δεν υπάρχει. Με λένε Μιχάλη Κουτσουδάκη, είμαι από το Ναύπλιο. Εργάζομαι εδώ σε ένα πολύ ωραίο καφέ σαν μπάρμαν. Μ' αρέσει να είμαι με τον κόσμο, γι' αυτό κάνω και αυτή τη δουλειά. Μ' αρέσουν χαβαλές, θέλω να κάνω τις γίνουν να γελάνε. Γι' αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι το Big in Japan μου ταιριάζει απόλυτα. Έχω ακούσει στην Ιαπωνία χρησιμοποιούν πάρα πολύ το μετρό, τόσο που υπάρχουν υπάλληλοι που σπρώχνουν τον κόσμο για να κλείσουν οι πόρτες. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό. Αν σου πούν ποτέ στα Ιαπωνέζικα κομπάι, σημαίνει γεια μας.